Γεια χαρά παιχτήρες μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισοδιάκι εδώ στο Son of the Forest. Όπως θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πάει να πάρουμε τη Ski Card καθώς το νέο update μας χάλασε όλα τα GPS markers και στην ουσία προσπαθούμε να τα ξαναβρούμε. Όπως βλέπετε είμαι στη σπηλιά αυτή με το 3D printer, αυτή που είναι κοντά και στο σπίτι μου, το οποίο στην ουσία δεν έχει mobs. Αλλά αν θυμάστε καλά, είχε μία πόρτα η οποία ήθελε την πρώτη keycard και δεν μπορούσαμε ποτέ να μπούμε. Ευκαιρία λοιπόν να μπούμε και έχει αρκετά mobs εδώ μέσα, να πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσω να το πάρω sneaky όσο γίνεται. Πιστεύω ότι το έχω κάνει μία φορά. Αν και είναι πολλά τα mobs, θα δω τι θα κάνω. Εδώ πέρα να ξέρετε ότι τα drop, θα έχω πολλά drop FPS. Το μέρος αυτό πάντα μου το τσάκιζε. Ήδη έχει ξεκινήσει και γίνεται ο κακός χαμός. Έχω χάσει αρκετά FPS. Τέλος πάντων, παιχτούρες μου. Επίσης, σας είχα πει στο προηγούμενο βιντεάκι ότι θα χτίσω το σπίτι μου και να ξέρετε ότι έχω ήδη χτίσει κάτι. Θα το δείτε όταν θα φτάσω στη βάση. Κάτι αρκετά μεγάλο που τελικά μου πήρε πολλές ώρες όπως το είχα προβλέψει. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στο προηγούμενο επεισόδιο που είχα βγάλει, είχα σταματήσει στο Day 17 στο παιχνίδι. Κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Day 29, δηλαδή φανταστείτε πόσες μέρες in-game πέρασε για να το χτίσω, καθώς έφαγα και αρκετό ξύλο γιατί μου την πέσανε κάθε είδη mobs που υπήρχε στο παιχνίδι. Από κανίβαλους, μωράκια, μεταλλαγμένοι και demons. Ναι, καλά ακούσατε, και demons. Τουλάχιστον δεν τα φοβάμαι τόσο τα demons όσο είμαστε στο φως του ήλιου, γιατί είναι επικίνδυνα και η θάλασσα βοηθάει γιατί δεν πάνε προς τα εκεί, οπότε έχω πλάτη διακάλυψη τη θάλασσα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά το έφτιαξα το σπίτι, δεν το έχω τελειοποιήσει, θέλει κι άλλα, απλά τουλάχιστον τώρα ας πούμε ότι έχουμε κάπου να μείνουμε σχετικά ασφαλές. Θα το δείτε εννοείται. Όταν θα επιστρέψω πίσω, λογικά αν δεν το ξεχάσω θα κάνω και μια ξενάγκηση, αν δεν την κάνω, κακός του εαυτού μου, κακό του εαυτού μου βασικά. Πρέπει να πιω και μια τζούρα νερά και όλο λάθος κάνω σήμερα, τι γίνεται με μένα. Όπως βλέπετε ετοιμάζω μερικά άρμπορ τώρα που έχω την ευκαιρία, γιατί αν με πάρουν χαμπάρι τουλάχιστον να είμαι προστατευμένος. Ευτυχώς έχω άρμπορ, με έχετε συνηθίσει που συνήθως πηγαίνω χωρίς άρμπορ, τώρα θα μου χρειαστεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πάμε στο ψητό. Δεν περιμένετε εδώ πέρα που φτιάχνω εγώ άρωμα και τέτοια. Πάμε κατευθείαν στην πόρτα. Πόσο συγχαίρομαι με αυτό το μέρος, παιδιά μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ρε. Λοιπόν, έχω εξοπλίσει την καραμπίνα, αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν είναι και sneaky τρόπος. Ίσως χρησιμοποιήσω, πώς το λένε, το crossbow, καθώς έχω και το σιγαστήρα για το πιστολάκι και κακώς μου βγάζω την καραμπίνα, αλλά καμιά φορά η καραμπίνα μπορεί να σώσει. Για να δούμε, το πάω λίγο, βλέπετε, σιγά σιγά σκεφτά, μη μου την πέσουν κιόλας, δεν έχω καμία όρεξη, πραγματικά σας μιλάω. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα που, να θυμηθώ που βρίσκονται, μη μου φάμε και κανένα τζάμπ σκιά, τίποτα άλλο. Βρε τα παιδιά, κάνουν γυμναστική, να μην τα ενοχλήσουμε. Τώρα πώς θα το κάνουμε. Είναι αρκετοί μεταλλαγμένοι, βλέπω ήδη δύο, πιθανόν τρία και ξέρω ότι κάπου υπάρχει ένας δαχτυλάκιας, κάπου τον είδα. Να ρίξω βασικά, από εκεί δεν έχει τίποτα, είμαστε, okay. Να το πάμε βόμβες. Ή να βάλω το crossbow. Με τη βόμβα παίζει να φύγουν όλοι, αλλά όλοι. Δηλαδή όσοι είναι στην εμβέλεια της βόμβας, τώρα με το crossbow πρέπει να μην με δουν κιόλας. Και αμφιβάλλω να μην με δούνε. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Πρέπει να βρω μια καλύτερη κάλυψη. Βρε καλό στον δαχτυλάκια. Καλά έκανες αγόρι μου, για κάμου του δόθε. Ευτυχώς παιδιά που δεν βλέπει αυτός, γιατί θα με είχε δει τώρα. Και ευτυχώς που πάω σκυφτός, κάτι ξέρω. Ωραία. Σε σένα αγάπη μου θα σου δώσω μια βόμβα δώρο. Να φύγεις. Που είχε για μασαμπούκα.
Λοιπόν, καλή όρεξη σου εύχομαι. Είναι λίγο πικάντικο αυτό που θα σου δώσω εγώ για να φας. Αλλά είναι καλό. Έφυγες. Τώρα λογικά στάνταρ, δεν μπορεί να μην έρθουνε. Αν δεν έρθουνε, τι να πω. Κάνω λίγο πιστοχώρηση για να μην με δούνε. Σε αυτή η αλλαγή φωτεινότητα στην πόρτα. Έλα, αποκλείται να μην έρθετε. Και έρχεται και η μπάλα μαζί. Τώρα σοβαρά, ακούσαν ολόκληρη έκρηξη και δεν θα έρθουνε. Πολύ περίεργο όμως, έτσι. Θα πάμε εμείς. Και κάπου εδώ το πρόγραμμα αποφάσισε ότι ήταν καλή ιδέα, λέει, να κρασάρει. Δεν χάσατε τίποτα καθώς δεν σκότσα κανέναν, ναι. Απλά ξαναγύρισα πίσω, έφαγα πάλι αυτό, ναι, με τη χειροβομβίδα. Και τώρα σκοτώνω τα παλικάρια. Ήρθε ο ένας εδώ, το σκοτώνω με το αθόρυβο, με το πιστολάκι, τώρα που έχω το σιγαστήρα. Ναι, αυτά. Δεν ξέρω. Πρέπει να προσέχω λίγο το χώρο μου γιατί γεμίζει και ο σκληρός μου και θα έχω θέμα. Πρέπει να ελέγχω και εδώ άμα γράφω κάτω το σκυλιγάκι γιατί δεν το έχω καθόλου την εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε. Όπως σας είπα, σκότσα το φιλαράκο με τη χειροβομβίδα πάλι. Σκότσα τώρα μπροστά σας τον ένα μεταλλαγμένο. Πάμε για τον επόμενο. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλούς, δε παιδιά. Έχει πάρα πολλούς και θα καθόλου να ασχοληθώ να δείχνω τα kills. Απλά θα σας δείχνω πώς θα πηγαίνω, τι θα βρίσκω, για να μην φάμε όλη την ώρα στο βίντεο βλέποντας αυτό το πράγμα συνέχεια. Οπ, τι ήταν αυτό? Track suit. Τα ρουχαλάκια της Virginia. Εδώ έρχονται μάλλον για γυμναστήριο. Συνεχίζουμε. Έλα, κάπου θα τα σκατώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παίξω ξύλο εδώ μέσα και θα τρέχω για τη ζωή μου. Όπα. Είναι κολλημένα, δεν παίρνανε την πόρτα έτσι. Έριξα μία, αλλά. Α, είναι. Όχι, εντάξει. Τον πετυχαίνω μάλλον από ό,τι βλέπω. Ωραία. Έφυγε. Down. Πόσο τον γουστάρω, μάγκες μου, το αθόρυβο το πιστολάκι. Πόσο τον γουστάρω. Φίλε, ήταν την πιο τέλεια προσθήκη στο Son of the Forest να βάλω την καραμπίνα και τον πιστόλι. Γιατί. Καταρχήν, εδώ με την καραμπίνα και δυσκολέστηκα να σκοτώσω τους μεταλλαγμένους που ήταν στη βάση μου, δεν έκανε σχετικά τίποτα. Τι λέω κιόλας. Μου φαίνεται ότι την έχουν παρανερφάρει την καραμπίνα και θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είπαμε να κάνουμε μερικά nerfs, αλλά όχι και έτσι ρε παιδιά. Φανταστείτε όταν έφτιαχνα το σπίτι μου πόσες να τρούξα 9 καραμπινιές και περισσότερες να ήταν αρχέντες και να μην πεθαίνουνε. Αμάν, αμάν ρε παιδιά. Ελπίζω να την διορθώσω. Οχ, είναι εκείνο το απέσιο το πράγμα με τα δύο σώματα κολλημένα, Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι demon. Δεν νομίζω ότι έχει demon εδώ. Κάτι όμως λείπει, κάπου λείπει ένας δαχτυλάκιας. Πού είναι αυτός τώρα, να τον ρίξω, να ξεμπερδεύουμε. Μπον μισό να ψάξω λίγο εδώ πέρα γύρω, κάπου εδώ κρύβεται, ξέρω ότι θα μου έρθει. Πουλάκι μου, ερχόσουν από την άλλη την πλευρά, Θες να μου κάνεις surprise, Ωχ, μπήκες εκεί μέσα τώρα θα. Ω, τι, α, λέω και εγώ με είδε, πώς με είδε. Τι πετάει ρε φίλε ίδια. Nope. Έλεος δε, βρήκε χειροβομβίδα πάνω στο ταβάνι, αν είναι δυνατόν ρε. Κάμ του δόθε, κάμ του δόθε. Τράβα στην έκρηξη, δεν ήταν τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Όχι, μην μου πάλι βρήκε. Ωραία, τουλάχιστον την έφαγε, έπεσε, είναι down. Ωραία, πάει και αυτός. Τώρα μας λείπει εκείνο το Twins. Ελπίζω να μην μπαίνει μέσα από την πόρτα, αλλά και να μπαίνει ευπρόσδεκτο να φάει την καραμπινιά μου. Για να δούμε. Πού είναι. Δεν θα μπει. Μπορεί και να. Βασικά δεν πρέπει να χωράει. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Και μετά από μερικά λεπτάκια αποφάσισα να μην κάνω πλέον την κότα και να πάω να δω πού στον άνεμο είναι αυτό το πραγματάκι και να συνεχίζουμε σιγά σιγά. Έφαγα μερικά, τι μερικά δηλαδή, energy bars, energy drinks, να γεμίσω στάμινες και τέτοια γιατί θα μας χρειαστούν αυτά να τα ξέρετε. Λοιπόν, έλα, κάπου θα με πεταχτείς, θα μου κάνεις jumps και δεν τελείωνε, κάτω τελειώνουμε. Που έχει πάει, θέλω να ξέρω. Ελπίζω να είναι μόνο ένα, ελπίζω. Ναι, καλά. Καλά σιγά. Απάνω θα έχει ανέβει. Ξακολουθώ να κάνω την κότα.
Η αλήθεια είναι ότι με ψιλοαγχώνει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή με αυτά που έχω μάθει τόσο καιρό να προσπαθώ να σκοτώσω έναν όχι κανίβαλο, ψέματα, κανίβαλοι φεύγουν εύκολα και ας φοράνε και creepy armor. Αλλά να πας να σκοτώσεις μεταλλαγμένο και να του έχεις τρίξει 10 καραμπινιές και περισσότερες και χέντες και να μην κάνει τίποτα και μιλώ για τα καλά τα φυσίγκια, γιατί έχει δύο ειδών σφαίρες η καραμπίνα, αυτά που ανοίγουνε, χρησιμοποιώ και πάω όσο πιο κοντά του γίνεται, δηλαδή χωρίς να σημαδεύω, και με την καραμπίνα μέσα στη μάπα. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχουν κάνει, ή είναι πολύ δυνατοί μεταλλαγμένοι ή παραέχουν νερφάρει αυτή η καραμπίνα και έχουν κάνει κάτι πολύ κακό. Νερφ σε κάποια πλάσματα τα οποία δεν σκοτώνουν με τίποτα, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, κρίμα που δεν είχα σκηνικό γράψει από αυτό, γιατί ήταν που έφτιαχνα το σπίτι μου και δεν έκανα recording. Λοιπόν, κάτσε να έχω λίγο το νου μου γιατί μιλάω κι εγώ. Αποκλείεται αυτό να εξαφανίστηκε, να πέθανε, να αυτοκτόνησε. Θα το βρω μπροστά μου, έτσι. Θα το έλα, πείτε την αλήθεια, κάπου είναι. Εδώ το δεν ξέρω. Πατάς εδώ λογικά. Ρε, πού πήγε αυτό. Μάλιστα. Μάγκες μου, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ θα προχωρήσω. Αν το δω, το είδα. Αν δεν το δω και μου επιτεθεί, κάκο του κεφαλιού μου. Εντάξει, έχουμε και full armor πλέον, οπότε και μία-δύο να μας κάσει που λέει ο λόγος, να φάει ένα armor, άντε να φάει δύο armor, στη χειρότερη τρία. Έχω σηκωθεί και το έχω κανονιάσει εδώ με την καραμπίνα, οπότε καληνύχτα. Ωραία, πάμε τότε ευθεία, άμα είναι θα το δούμε μπροστά μας. Λίγο λαιμός μου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, μπαίνουμε. Αυτές οι πόρτες εκεί είναι πιο μετά, είναι και, όχι, είναι και η έξοδος, δεν θυμάμαι. Πάντως έχει μεταλλαγμένος πίσω την πόρτα, το θυμάμαι πολύ καλά. Βασικά έτσι ας μετά από εκεί θα έρθουμε, απλά πάω εδώ για να λουτάρω μερικά πραγματάκια, όπως την κιθάρα που είναι εδώ στο μπαρ στη γωνία. Κάτσε πρέπει να σηκωθώ τώρα αναγκαστικά για να δούμε, κάτσε μην είναι κανένα μεταλλαγμένο. Η οποία βλέπω η κιθάρα δεν είναι εδώ. Και έχω ακούσει πολλά σχετικά με αυτό, δεν νομίζω να την αφαιρέσανε. Είναι κιόλας ένα melee weapon ή έχω γκλιτσάρει, δηλαδή το αρχείο γενικά έχει γκλιτσάρει και πρέπει να κάνω save load και να με βγάλει πάλι εδώ και να... Γιατί εδώ ακριβώς είναι. Εδώ στη γωνία είναι η κιθάρα, δεν τη βλέπω. Δεν πειράζει, ίσως ξαναέρθω κάποια στιγμή μόνος μου και την τσιμπήσω. Ίσως, ναι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω που είναι. Και το μεταξύ βλέπω μια πόρτα η οποία αυτή δεν υπήρχε. Πρέπει να είναι με το νέο update. Σίγουρα κάτι θα έχει μέσα. Λοιπόν, και ναι, δεν μπαίνετε στην κιθάρα που είναι εδώ πέρα του τυπά. Αυτό υπήρχε ανέκαθεν εδώ η κιθάρα. Καρφωμένη στο λαιμό του, δε φίλε. Πω. Τώρα με πιάνει ο λαιμός μου. Έχει πολλά λεφτά εδώ πέρα για όποιον ενδιαφέρεται. Θα τα χρησιμοποιήσετε κιόλας. Άμα φύγετε το νησί, λέει, ή θα είστε πλούσιοι. Και άλλα λεφτά εδώ. Και μάλιστα όχι χαρτονομίσματα, απλά πακέτα να πούμε. Θα μου πενταχτεί κανένα τερατάκι τώρα έτσι για αλλαγή να χεστούμε, τι θα γίνει τώρα. Δεν γίνεται να εξαφανίστηκε πάντως εκείνο το... τα Twins. Ένα βασικά ήτανε. Παιδιά, άμα εξαφανίστηκε, άμα ξεσπόναρε, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να υποθέσω. Καλύτερα για μένα να σου πω την αλήθεια, έτσι. Α, και πλησιάζουμε σιγά σιγά κάπου εδώ πέρα. Όπα, συγγνώμη, χτύπησα το μικρόφωνο. Κάπου εδώ, στο δεύτερο με τρίτο, ας το πούμε παρτεράκι, είναι η guest card. Δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούμε πουθενά, θα την τσιμπήσουμε σε λίγο, θα σας δείξω που είναι, απλά θέλω και λίγο να ψάξω το μέρος και να το λουτάρω. Μην χάσουμε τίποτα καλό. Τώρα θα μου πεις, μη πας σακώτα. Okay, έχετε ένα δίκιο λίγο, έχω κοτέψει, το έχω ξαναπεί, το λέω και εγώ ήδη στον εαυτό μου. Είμαι κότα ρε φίλε. Έχω ξεσυνηθίσει παιδιά, δε. Πετάγονται από εκεί που δεν το περιμένετε ρε. Τρώω jumpscare για πλάκα, δεν τους ακούς καν. Να, εδώ είναι αυτό που σας λέω, εδώ είναι η keycard. Κοιτάω έτσι λίγο δεξιά αριστερά, θα την τζιμπήσουμε. Πάντως θα έπρεπε να ντρέπομαι. Δεν τρομάζω με τα jumpscares από τους gamer κάθε φορά που παίζουν χοροράκι.
και να τρώω jumpscares εδώ στο παιχνίδι και να χαίζομαι. Είμαι κόταλη ράτη ρε φίλε. Εντάξει, θα μου πεις άλλο τα βίντεο, άλλο το gameplay. Κάτι χαρτιά έχει εδώ, θα τσιμπήσουμε γιατί δεν θα έχω ξανά την ευκαιρία να έρθω μέχρι εδώ. Ο Δίδυμος δεν ξέρω που πήγε, το Twins. Και ήρθε η ώρα να ψάξουμε την καινούρια αυτήν εδώ την πορτούλα, καθώς εδώ τελικά δεν έχει όντως κάτι. Η κιθάρα όντως λείπει έτσι, ωραία λείπει. Έτσι, πλάξα να κοιτάω μήπως, θα πεις αν δεν είδες πριν ολόκληρη κιθάρα και θα τη δεις τώρα, πρέπει να είσαι πολύ τυφλός. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Κάτι κέρματα. Είμαι γεμάτος από δάφτα. Εντάξει, τα έχουν λουτάρει σχεδόν όλα εδώ, παιδιά. Μήπως παίρνουμε αυτή την κιθάρα, το έχουν αλλάξει. Όχι, έτσι δεν την παίρνουμε. Ωραία. Πάμε να. Αν νομίζω αυτή η πόρτα δεν πρέπει να υπήρχε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, αλλά νομίζω δεν υπήρχε. Για να δω. Τι κάρτα χρησιμοποιεί. Την καινούρια γιόλα, την guest card. Οκ, είναι καινούρια πόρτα αυτή. Πεταχτεί κάτι. Έλα, θα πεταχτεί κάτι. Έλα, έλα. Έλα, ρίχτω. Έλα, πες το αγόρι μου. Λοιπόν, αυτό το δωμάτιο δεν υπήρχε, παιδιά, να ξέρετε, ρε. Α, το είδα από μακριά. Έχουν βάλει λάπτοπ για την επόμενη τοποθεσία, εντάξει, τώρα πλέον το επιβεβαίωσα ότι δεν υπήρχε αυτό το δωμάτιο, στανταράκι. Οκ. Okay. Το έχουν παίξει έτσι τώρα, ευτυχώς που την είδαμε αυτή την πόρτα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα, για να δω κιόλα ποιο σημείο θα μας δείξει. Πιθανότητα θα είναι μια εξερεύνηση για το επόμενο επεισόδιο ίσως. Δεν ξέρω και πόσο μεγάλο θα βγει το επεισοδιάκι. Shotgun rail. Α, για να βάζουμε εξαρτήματα πάνω στην καραμπίνα. Τέλεια. Γιατί θέλω κάποια στιγμή να τις βάλω και τις καραμπίνα σε ένα φακό. Κάτι άλλο εδώ. Χρήσιμο ιστορίας. Όχι έτσι. Ωραία. Έχει εδώ ένα χαρτάκι. Φέρτο. Δεν κάθομαι καν να το διαβάσω. Βάλ τώρα στην τσάντα και δώσε μου τοποθεσία. Bunker B. Λέγε ρε. Εν τω μεταξύ το Bunker B. Το μόνο ας πούμε σημαντικό. Αν και λογικά θα έχει και λάπτοπ φαντάζομαι. Το είχα ανοίξει εδώ μεταξύ προτού το update, δεν ξέρω θα το ξαναδώ πάλι κλειστό, δηλαδή π.χ. θαμένο. Είναι που είχα βρει το σιγαστήρα για τον πιστόλι. Από ό,τι θυμάμαι ναι, στο Bunker B ήταν ο σιγαστήρας για τον πιστόλι. Τώρα θέλω να δω έτσι που θα με τρώει περιέργεια, αν το έχουν ξανασκεπάσει ή αν θα είναι ανοιχτή καταπακτή. Τέλος πάντων, φεύγουμε. Πάμε πίσω. Το Twins δεν ξέρω που, τι απέγινε βασικά, μπαίνουμε εδώ μέσα, συνεχίζω και σκυφτός γιατί με το που θα ανοίξω την πόρτα μέσα στη μάπα είναι κανίβαλοι και τουλάχιστον και σχετικά κοντά να είστε, είναι και αυτοί λίγο τυφλοί, να μην πάρουν χαμπάρι να τους βλέπετε εδώ, προσκυνάει ο κύριος και θα συνεχίσει να προσκυνάει γιατί θα τον στείλω στην άλλη τη ζωή. Πόσο γουστάρω το αθόρυβο πιστόλι παιδιά μου, να ξέρετε είναι σώζει ζωές, τη δικιά σας ζωή δηλαδή. Καθώς δεν ξέρουν και τι γίνεται, δεν ακούν τον ήχο. Λοιπόν, έλα γόρι μου, έλα. Να μην χαλάμε και πολλές σφαίρες. Εντάξει, έχω μαζέψει, έχω γίνει λίγο greedy στις σφαίρες. Αλλά είμαι και εγώ λίγο αστοχατζής, οπότε... Α, έπεσε. Ωραία. Όχι, σπαρταράει λέει. Ωραία, κάτσε κάτω ρε μπρόσκι. Τώρα, ή σπαρταράει και δεν τον αφήνω να πέσει, ή όντως θέλει τόσο πολλές σφαίρες, αμάν δηλαδή. Εντάξει, μην κοιτάω πίσω μου και έρθει κανένας δίδυμος. Πάμε να φύγουμε τώρα. Πω από φωτεινότητα. Για να δούμε, θα πετύχουμε χέντα από εδώ. Το έχουμε. Κάτι πετυχαίνω λέει. Ωραία. Έλα. Μην με παιδεύεις τώρα, κάτσε και εσύ τώρα ξάβλα. Πάει και αυτό. Συνεχίζουμε. Θα έπρεπε να κάτσω να μαζέψω κανένα creepy armor, αλλά γιόλο τώρα. Πάμε να φύγουμε, να ξεμπερδεύουμε σιγά σιγά από αυτή τη σπηλιά. Μέχρι τώρα όντως δεν έχω βγάλει sneaky, Τι λες, γίνεται και sneaky. Δεν ήξερα ότι παίζω Metal Gear. Λοιπόν, να φάμε λίγο γιατί πεινάμε, να φάμε, να πιούμε. Πώς πάει η σταμινά μου, καλά είναι, θέλω να ξεκουραστώ, καλά εντάξει ό,τι πεις θα φάμε πάλι energy drinks και snacks. Γιατί άμα χρειαστεί να τρέξω λέει δεν θα έχω σταμινά.
Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει τίποτα πίσω μου, καθώς τώρα νομίζω πάμε σιγά σιγά για να πάρουμε και το πριόνι για τα δέντρα, το ηλεκτρικό αυτό πριόνι. Επιτέλους, δηλαδή μετά από τόσες μέρες παιχνιδιού, θα μου ήταν χρήσιμο να το είχα νωρίτερα πλάκα πλάκα στα δέντρα που ξύλινα για το σπίτι. Αλλά it's okay, no problemo. Μπαίνουμε στο theater. Πω, σκοτάδι και κακό λέει ρε φίλε. Από εδώ είναι η έξοδός μας για τη σπηλιά. Θα πάμε μετά, μόλις πάρω το πριονάκι το οποίο είναι εδώ μέσα μαζί με έναν δαχτυλάκια και δεν ξέρω αν έχει και τίποτα άλλο μέσα. Λοιπόν, εδώ είναι ασφαλές στο λόμπι, ας πούμε λόμπι. Για να δούμε πραγματικά τι γίνεται εδώ μέσα. Βλέπω μωράκια. Μάλιστα. Ξέρετε, χειροβομβίδες. Λοιπόν, τσιμπάτε εσείς μία. Dead. Να το σκιο δαχτυλάκια, ο οποίος δεν πήρε χαμπάρι τίποτα ρε, στα τέτοια του ρε, κουνιούνται τα δάχτυλα. Κάτσε αγόρι μου να σου δώσω και σε ένα surprise, ένα kinder έκπληξη, πάρε. Και εσύ, αντίο, dead. Λοιπόν, μπρος πίσω κοιτάμε, τίποτα. Κάνα καινούριο μωράκι. Κάνα καινούριο δαχτυλάκια, λέω εγώ μήπως και μου πετά, κάτι θα μου πετάξει, δεν πρέπει να πετάξω να τελειώνουμε. Το μπονάκι αυτό είναι νεκρό. Μπουσουλά, τι γίνεται, όχι έτσι. Μου φέρε σίγουρα να πάρω πίσω τα energy drinks μου, τόσα χάλασα εδώ μέσα. Αχ, έρχομαι να πάρω το ηλεκτρικό πριονάκι φίλε. Είναι εδώ στον παιχτούρα εδώ που έβλεπε ταινία, προφανώς τον καθαρίσανε. Χαχα, πριόνι. Είμαι σίγουρος θα το χρησιμοποιήσω. Δημητριακά, αναψυχτικά. Λοιπόν, αυτό ήταν οι παιχτούρες μου. Φεύγουμε από τη σπηλιά σιγά σιγά. Δεν είχε κάτι άλλο. Οπότε οι παιχτούρες μου τα πήραμε όλα από εδώ. Τώρα θα πάρω την έξοδο που σας έδειξα. Ξέρω τι έχει, κάτι μωράκια έχει. Θα τα σκοτώσω με τον κλασικό μου κόλπο με τη χειροβομβίδα μου. Για να πάω γρήγορα στη βάση μου, να γυρίσω πίσω να κάνω και το save μου, να σας δείξω κιόλας τι έχω κάνει για να μην βγει και το βίντεο 50 ώρες χωρίς κανένα λόγο. Οπότε μπαίνω εδώ μέσα, φτάνω βάση και τα λέμε σε μερικά λεπτάκια. Για εσάς μόνο κάτι δευτερόλεπτα. Και καλώς ήρθατε παιχτούρες μου στην μεγαλειώδη βάση μου. Εντάξει, μεγαλειώδη. Το έχω τρένω κι εγώ λιγάκι. Εντάξει, δεν είμαι κανένας master builder. Αλλά κούτσα κούτσα, κάτι καταφέρνω και εγώ, χτίζω από εδώ, χτίζω από εκεί, μου κόβει λίγο το ρημάδι. Ήρθε η μέρα να σας κάνω ξενάγηση, από εδώ είναι η πύλη, μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να μπω, αλλά μου αρέσει να μπαίνω με το καλώδιο, μη βγήκε η Βιρτζίνια έξω. Λοιπόν, οπ καλώς τη γυναίκα, πού είσαι Βιρτζίνια αγάπη μου, τι λέει, καλά είσαι. Έλα, έχω παράπονα σε κάτι σχόλια που ξέχασα στο προηγούμενο επεισόδιο να σου δώσω το φορεματάκι σου. Έλα, σου δωράκι. Α, όμορφο και αέρινο, αλλά για να δω και το άλλο, βρήκα και άλλο ρουχαλάκι σήμερα. Α, τα ρούχα της γυμναστικής σου, α ναι, που τα πήραμε το γυμναστήριο, αλλά είναι χειμωνιάτικα, οπότε για τώρα θα σου δώσω το φορεματάκι που είναι και αέρινο και ωραίο. Popeyes, σκέτο λουλούδι. Λοιπόν, παιχτούρες μου, αυτό το σπίτι μου, όπως βλέπετε, είναι δίπλα με τη θάλασσα. Εδώ είναι η αποθήκη μου, δεν την είχα ποτέ κλειστό με τείχος έτσι, αλλά έπρεπε να το κάνω γιατί πήγαινε η Βιρτζίνια και σκάλωνε μέσα στα ξύλα, οπότε δυστυχώς το έκλεισα. Ναι, αυτά τα ξύλα εδώ εννοώ, έχω τις πετούλες μου, έχω τα sticks μου, κλειδώνω και την πόρτα για να μην μπαίνει μέσα και μου ξανασκαλώσει. Εδώ έχω τα καυσόξυλά μου για το τζάκι μου, μακάρι να βάλω όμως ένα τζάκι έτσι να υπάρχει, στο παλιό κάπως υπήρχε ένα. Με ενοχλεί ο σχεδιασμός εδώ που είναι σαν σκαλοπάτι και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, η αλήθεια δεν ξέρω πώς μου βγήκε έτσι. Ένα ψεύτο μπαλκονάκι, ας το πούμε έτσι, για εδώ έξω. Εδώ έχω τις τροφές μου από τη μία πλευρά, το οποίο κοντεύουν να χαλάσουν και τόσα τσάπα που τα μαζεύω. Από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε, είναι τα νεράκια μου. Θα μου πεις, ψαράκια ρε φίλε, πώς βρίσκεις εδώ, στη θάλασσα. Εδώ ευθεία θα δείτε, έχω κάνει 7 παγίδες για ψάρια, οι οποίες πάντα παραγεμίζουν με ψάρια, να πω την αλήθεια, και χαλάνε και εδώ μέσα, τέλος πάντων. Να σας δείξω και από εδώ, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο, το μπαλκονάκι συνεχίζει έτσι γύρω. Φανταστείτε, έχω αφήσει κάνει τα κόκαλα εκεί που μάζευα από τους κανίβαλους που σκότωνα, δεν τα έχω φέρει ακόμα στο σπίτι. Α, ναι, αυτή η πόρτα και αυτή τις έχω έτσι κλειδωμένες για να μην μπαίνουν βιώνουν τα μομπάκια και μπερδεύονται. Ο Κέλβιν δηλαδή και η Βιρτζίνια.
Κέλβιν, πού είσαι ρε παιχτούρα, μου λείψες να πούμε. Όπα, αυτά τα έχει αφήσει η Βιτζίνα για μένα. Να είναι καλά, χρυσοχέρα γυναίκα. Και χρυσοπόδα. Α, για σένα έλεγα, κοπελιά. Βλέπετε εδώ, κρεβατάκια δεξιά-αριστερά. Εδώ μια ποθηκούλα έτσι με λίγες χειροβομβίδες για το ξύλο που πέφτει πάντα έξω. Το καβασάκι μου το έχω κρύψει πίσω τις σκάλες. Αν ανεβούμε εδώ πάνω, να σας δείξω ένα μικρό έτσι μπαλκονάκι που πάει σχετικά γύρω-γύρω έτσι για την επίβλεψη του κάστρου, που λέει λόγος κάστρο. Και εδώ είμαστε in progress, παιδιά. Λογικά εδώ θα γεμίσω με ντουλάπες για να μπορώ να αδειάζω. Εδώ δεν έχω χτίσει καν μπαλκόνι ακόμα. Ίσως χτίσω, ίσως όχι, το κλείσω και γίνει τείχος. Ανεβαίνουμε κι άλλο πάνω. Εδώ έχω άλλο ένα μικρό μπαλκονάκι μόνο για εδώ μπροστά για την ευθεία. Επί ψηλού επίπεδου να βλέπουμε τα πάντα από ψηλά, λέει. Κάτσε να κλειδώσω για να μην βγαίνουν έξω η Βιρτζίνια και όλα τα σχετικά. Άλλο πάνω δεν πάει. Καλώς την κυρά μας. Τι θες να μου δείξεις πάλι το μέρος με το loot. Το έχω λουτάρει η κοπελιά μου, το έχω λουτάρει. Άντε πάμε να σε ακολουθήσω έτσι για το γαμότο. Να δω προς τα πού θα πας. Ωραία, με drift τις παίρνεις στις σκάλες. Έλα, να σμπρώξω. Πώς καταφέρνεις και περνάς από εκεί. Ναι, θα στουκάρεις εκεί, θα κατέβεις κάτω και θα μου δείξεις την τοποθεσία. Να είσαι καλά αγαπητή μου, το ξέρω την τοποθεσία. Λοιπόν, παιχτήρε μου, ελπίζω να σα άρεσε το επεισοδιάκι. Αυτή ήταν και η βάση μου, δεν ξέρω αν σα αρέσει. Εντάξει, δεν είμαι και κανένα master beater, ξαναλέω. Κάνω ό,τι μπορώ, δεν έχει τελειώσει. Ελπίζω, όπω ξαναείπα, να σα άρεσε και το επεισοδιάκι και η βάση μου. Κάντε like, αφήστε comment, κάντε subscribe να μεγαλώσει εδώ το παρεάκι μα, να γίνουμε όλοι και πιο δυνατοί. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Έω τότε, για χαρά. Τα λέμε, Virginia, άντε για και εσύ.